Ήταν μια πενταετία δύσκολη, γεμάτη προκλήσεις κυρίως λόγω της πανδημίας. Έδωσα όμως τα πάντα για να τιμήσω όσους με εμπιστεύτηκαν. Με όρεξη και αποφασιστικότητα στάθηκα δίπλα στους συμπολίτες μου και ήμουν παρόν όταν με χρειάστηκαν. Πίστεψα στον άνθρωπο και τον υπηρέτησα με όλες μου τις δυνάμεις, κάνοντας πράξη τις κοινωνικές ευαισθησίες, δημιουργώντας παράλληλα το Ίδρυμα Αγάπης σε Οχτίστη. Μαζί, χέρι με χέρι, καταφέραμε να αναβαθμίσουμε την μονάδα νεογνών σε εντατική για τα παιδιά μας. Τη στηρίξαμε οικονομικά, διοργανώνοντας τον ποδηλατικό γύρο της πόλης και τη συλλογή χρημάτων. Αναβαθμίσαμε το νοσοκομείο Κυπερούντας, δημιουργώντας πνευμονολογική κλινική, βελτιώνοντας άμεσα την ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής. Ο δρόμος Λεμεσούς Αϊτά δεν είναι πλέον προεκλογική υπόσχεση. Η υλοποίησή του έχει ήδη ξεκινήσει. Μεταφέραμε σχολές του ΤΕΠΑΤ σε κοινότητες της Υπαίθρου. Ξεκινήσαμε την ανέγερση του νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου για τις ομάδες της Λεμεσού. Ένα έργο απαραίτητο, εδώ και δεκαετίες, οδεύει προς την ολοκλήρωσή του στα μέσα του 2022. Παλέψαμε αρκετά. Ξεκινήσαμε τους σχεδιασμούς για την διαμόρφωση του συγκεκριμένου κτηρίου και χώρου σε καφετέρια που θα εργοδοτεί άτομα με αναπηρίες. Στη Βουλή με σειρά προτάσεων νόμων πετύχαμε την ψήφιση του Μητρώου Αγροτών αλλά και του νέου σχεδίου διαχείρισης των κινδύνων. Υποστήριξα το ασυμβίβαστο για τους βουλευτές, την οριζόντια ψηφοφορία και τη διαφάνεια σε όλα. Οι εισηγήσεις μου για τα μεγαλύτερα στεγαστικά προγράμματα των τελευταίων δεκαετιών για την Ύπεθρο έγιναν αποδεκτές. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, μέσα από τα χρόνια έγινα πιο έμπειρος, αλλά παράλληλα παρέμεινα τίμιος και ειλικρινής. Ήμουν και θα παραμείνω πάντα δίπλα σας, συνεπής σε αρχές και αξίες που δεν πρόδωσα ποτέ. Σας ζητώ να συνεχίσουμε μαζί, με αισιοδοξία.